μέσα από το άνοιγμα που πραγματοποιήσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα και μπροστά στις δέσμευσες χώρους δουλειάς, ήταν φανερή η αγωνία των συναδέλφων μας για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον κορονοϊό. Τα κρούσματα που εμφανίστηκαν στον κλάδο μας, σε εργοστάσια στη Χαλκιδική, στην Πέλα, στην Ημαθία, ήρθαν να επιβεβαιώσουν την αγωνία αυτή και τον προβληματισμό των συναδέλφων, αλλά και το δικό μας για την έλλειψη των μέτρων μέσα στους χώρους δουλειάς. Το δεύτερο κύμα κορονοϊού ξεδιπλώνεται ήδη στη χώρα μας. Σε τριψήφιο αριθμό μετριούνται καθημερινά τα νέα κρούσματα, ενώ αυξάνει ο αριθμός των ασθενών και των διασωληνωμένων. Με ευθύνη της κυβέρνησης και της εργοδοσίας, η εργασιακή χώρη σε νομούς με μεγάλη συγκέντρωση εργαζομένων του κλάδου όπως η Πέλα, η Μαθαία, η Χαλκιδική, η Θεσσαλονίκη, μετατράπηκαν σε κέντρα διασποράς του κορονοϊού, εγκυμονώντας μεγάλους κινδύνους για την υγεία των εργαζομένων, αφού δεν τηρούνται ούτε τα τυπικά μέτρα προστασίας των εργαζομένων. Ακούμε σε όλες τις πτώσεις να κλίνεται η ατομική ευθύνη ως ένα και μοναδικό κριτήριο της νίκης στη μάχη απέναντι στην εξάπλωση του κορονοϊού. Όμως η αναγκαία ατομική ευθύνη θα πρέπει να συμβαδίζει και πολύ περισσότερο να μην υποκαθιστά την κρατική ευθύνη για την προστασία της υγείας του λαού και των εργαζομένων. Η πολιτική που αντιμετωπίζει την υγεία ως εμπόρευμα και θυσιάζει στον βωμό του κέρδους και των ματωμένων πλεονασμάτων την υγεία του λαού, η πολιτική δηλαδή που διαχρονικά ακολουθούν όλες οι αστικές κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αποδεικνύεται σήμερα με δραματικό τρόπο ότι είναι επικίνδυνη για το ύψιστο αγαθό της ζωής και της υγείας του λαού. Επίσης, τα κρούσματα μέσα στους χώρους δουλειάς έρχονται να επιβεβαιώσουν και τις προσβλέψεις μας που δυστυχώς βγαίνουν αληθινές. Δείτε παραδείγματος χάρη τι έχει γίνει στα Γιάννητσά, με τα κρούσματα στο εργοστάσιο του Παυλίδη και το πώς αμέσως εξαπλώθηκαν και στην πόλη και στις γύρω περιοχές με τους συναδέλφους και το λαό αυτών των περιοχών να αναγκάζονται επί της ουσίας να πηγαίνουν σε ιδιωτικές κλινικές και να πληρώνουν από την τσέπη τους για να κάνουν το τεστ. Σκεφτείτε τι θα γίνει όταν τα κρούσματα θα αρχίσουν να εμφανίζονται στην πιπέ της Ίνου και του Αγίου Αθανασίου και το πώς θα εξαπλωθούν σε όλα τα γύρω χωριά και στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Και δεν μιλάμε απλά για σενάρια φαντασίας, αλλά για μια κατάσταση που υφίσταται, όπως απέδειξαν και τα πρόσφατα παραδείγματα με το εργοστάσιο στη Χαλκιδική και τα Γιάννητσά, στα μάρκετ και τα εμπορικά της Θεσσαλονίκης. Τα σωματεία μας, από την αρχή της πανδημίας και όλο το επόμενο διάστημα, φωνάζαμε για τα λειψά μέτρα προστασίας χώρους δουλειάς, αλλά και για τις τεράστιες ελλείψεις στα νοσοκομεία και την πρωτοβάθμια υγεία. Η πανδημία του κορονοϊού ήρθε απλά να αναδείξει το μέγεθος αυτού του προβλήματος. Για να καταλάβουμε το μέγεθος του προβλήματος, θα πρέπει να γνωρίζουμε κάποια στοιχεία. Ότι συνολικά η κατάσταση στην πρωτοβάθμια υγεία είναι τραγική, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει κόσμο σε μια περιοχή συνολικά περίπου 500.000 κατοίκων γύρω από αυτές τις δύο ΠΠΕ, με επικίνδυνα εργοστάσια και αυξημένο κίνδυνο εργατικών ατυχημάτων, με τα πιο κοντινά νοσοκομεία να είναι το Παπαγεωργίου ή τα άλλα νοσοκομεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ή το νοσοκομείο των Γιάννητσών, που εξυπηρετεί και όλο τον νομό Πέλας με πάνω από 140.000 κατοίκους. Δεν υπάρχει οδηγός ασθενοφόρου στο κέντρο υγείας των Κουφαλίων. Αν πρέπει να πάει ασθενοφόρο, θα πρέπει να πάει από τα Γιάννητσά. Στο κέντρο υγείας Κουφαλίων δεν υπάρχει ούτε παιδίατρος για εφημερία, γυναικολόγος, οφθαλμίατρος και υπάρχουν ελλείψεις και σε νοσηλευτικό προσωπικό. Πέρα δηλαδή από το γεγονός ότι δεν επαρκεί ένα κέντρο υγείας για όλη την περιοχή, έχει και πάρα πολύ σοβαρές ελλείψεις. Στα υπόλοιπα χωριά γύρω από τις ΒΠΕ, γιατρός υπάρχει μόνο μία φορά την εβδομάδα για συνταγογράφηση, δηλαδή αν συμβεί κάτι πρέπει να πάνε στα Κουφάλια ή σε ιδιώτη, γιατί όπως είπαμε το κέντρο υγείας Κουφαλίων έχει πάρα πολλές ελλείψεις. Στην ΒΠΕ μέσα, στη βιομηχανική περιοχή της Ίνου μέσα, δεν υπάρχει ούτε ένα κέντρο υγείας για να μπορεί να περιθάψει κάποια εργατικά ατυχήματα τα οποία μπορούν να καλυφθούν με ένα κέντρο υγείας. Τα παραπάνω δείχνουν ότι το δημόσιο σύστημα υγείας είναι αθωράκιστο και ότι η κυβέρνηση στον χρόνο που κερδίθηκε δεν έκανε τίποτα για να το ενισχύσει. Αντιθέτως, έκανε πάρα πολλά βήματα και έμεινε με νομοθετικές πρωτοβουλίες στο κομμάτι της σταδιακής μετατροπής των δημόσιων νοσοκομείων σε επιχειρήσεις. Η ανάδειξη των τεράστιων ελλείψεων στο δημόσιο σύστημα υγείας φωτίζει τον πραγματικό ένοχο. Ξεβροστιάζονται οι κάθε λογικοί απολογητές του καπιταλισμού που όχι μόνο αφήνουν στο απειρόβλητο, αλλά εξυμνούν τον βασικό ένοχο των προβλημάτων στο σύστημα υγείας. Την κυριαρχία των νόμων της αγοράς, των νόμων που θέλουν την υγεία και την ασθένεια πεδίο κερδοφορίας, επενδύσεων και ανταγωνισμού που αντιμετωπίζουν τις δημόσιες δαπάνες για την υγεία ως περιττό, αντιαναπτυξιακό κόστος, την κυριαρχία της λογικής που θέλει την υγεία και τις υπηρεσίες υγείας σε εμπόρευμα και όχι κοινωνικό αγαθό που θα διασφαλίζεται σε όλους ισότιμα με βάση τις ανάγκες.
Η υπόθεση της προστασίας της ζωής και της υγείας των εργαζομένων και του λαού περνά μέσα από τη δική μας πάλη για άμεση κρατική, κρατική χρηματοδότηση του δημόσιου συστήματος υγείας, για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των κλάδων, κάλυψη όλων των αναγκών σε μονάδες συντατικής θεραπείας και πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, την άμεση λήψη μέτρων προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. Η ζωή μας δεν ξεκινά και δεν τελειώνει στο ωράριο στο χώρο εργασίας μας, αλλά συνεχίζεται και μετά από αυτό. Η κλοπή του υδρότα μας συνεχίζεται και με τα όσα μας ξεζουμίζουν για τα συστήματα της παιδείας, της κατοικίας, του πολιτισμού και της άθλησης. Η υγεία μας δεν καταπονείται μόνο στα εξαντλητικά ωράρια της δουλειάς, αλλά και μετά όταν αναγκαζόμαστε να ζούμε σε περιοχές και να εισπνέουμε τον καρκίνο των ΕΛΠΕ και του ΤΙΤΑΝ, εργοστασίων της βιομηχανικής περιοχής, με τραγικές επιπτώσεις τόσο σε εμάς όσο και στις οικογένειές μας. Για όλα τα παραπάνω, πιστεύουμε ότι το ζήτημα της υγείας είναι από τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η λαϊκή οικογένεια και γι' αυτόν τον λόγο σας καλούμε να πάμε όλοι μπροστά. Τώρα είναι η ώρα να προχωρήσουμε μπροστά, να αντιπετευθούμε βάζοντα μπροστά τα δικά μας αιτήματα πάλης για την προστασία μας τόσο χώρους δουλειάς, αλλά και στον τόπο που ζούμε εμείς και οι οικογένειές μας και οι φίλοι μας. Τώρα για το επόμενο διάστημα, σαν σωματείο, ετοιμάζουμε ένα μαζικό άνοιγμα για τα ζητήματα αυτά της υγείας και της στήρησης των μέτρων, με ταυτόχρονη προσπάθεια για τη δημιουργία ομάδων του σωματείου μέσα στους χώρους, που θα πρωτοσταθεί για την τήρηση των μέτρων και για τη διεκδίκηση προφανώς νέων. Θα κάνουμε μία σειρά από παρεμβάσεις σε επιχειρησιακά σωματεία για κοινή δράση απέναντι και στα αντεργατικά μέτρα που υπόθηκαν και εισηγητικά, ασφαλιστικό, συνδικαλιστικά δικαιώματα και άλλα. Θα προχωρήσουμε και σε περιφερειακή σύσκεψη πριν από το συλλαλητήριο στις 13. Θα πάρουμε πρωτοβουλία για τα προβλήματα στην εκπαίδευση και τα εμπόδια που μπαίνουν στη λαϊκή οικογένεια και τους εργαζόμενους, με υλικό και μαζικό άνοιγμα στους χώρους στις ΒΠΕ της Θεσσαλονίκης και του Κυλκής. Πρωτοβουλία και με άλλα σωματεία για τα ζητήματα της υγείας και της περίθαψης στις περιοχές γύρω από τις ΒΠΕ της Σύνου και του Αγίου Αθανασίου.